Στις επάλξεις παραμένουν οι φοροτεχνικοί και λογιστές, οι οποίοι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν πληθώρα εργασιών που σχετίζονται με τις έκτακτες ρυθμίσεις λόγω της πανδημίας, αλλά και με τις τακτικές, όπως οι δηλώσεις φορολογίας εισοδημάτων. Οι δυσκολίες είναι πολλές, όχι μόνο από τον όγκο της δουλειάς, αλλά και από το γεγονός ότι τα λογιστικά γραφεία εργάζονται ακόμη εξ αποστάσεως στην πλειονότητά τους ή με προγραμματισμένα ραντεβού, γεγονός που καθυστερεί τις διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ιωαννίνων, Σπύρος Μπέκας, σημείωσε πως θα πρέπει το Υπουργείο να θέσει νέο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας, με την προθεσμία να λύγει κανονικά στις 30 Ιουνίου. Στο μεταξύ, τρέχουν οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για νέες κατηγορίες εργαζομένων, η επιστροφή της εισπρακτέας προκαταβολής για όσους υπέβαλαν αιτήσεις στην αρχική φάση, καθώς και η παράταση καταβολής στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και στο επίδομα στέγασης. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλες τις δυσκολίες, τις αντικσοότητες, την επικίνδυνοτητα που υπάρχει. Εμείς είμαστε εκεί σε επάλξη να δίνουμε λύσεις στους φορολογούμενους, ειδικά στους επαγγελματίες που χρειάζονται αυτόν τον καιρό, με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, αλλά βέβαια και με την αναστολή των εργαζομένων, η οποία συνεχίζεται μέχρι 31 Πέμπτου για ορισμένες επιχειρήσεις, και συνεχίζουμε να διαβάζουμε καθημερινά τις νέες εγκυκλίους και τις αποφάσεις που βγαίνουν όλη αυτή τη διάρκεια. Τι έχουμε αυτές τις μέρες τώρα καινούριο? Αυτές τις μέρες καινούργια έχουμε, εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας κανονικά για ό,τι έχει να κάνει με το COVID-19. Μέσα σε όλα αυτά έχει ανοίξει η εφαρμογή για οικοδόμους, αποκλειστικές νοσοκόμες, τραγουδιστές οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν για την αίτηση αποζημίωση ειδικού σκοπού. Έχουμε παράταση για το εγγυημένο εισόδημα, εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα και την επιδότηση στέγασης μέχρι 31 Πέμπτου, δεν χρειάζονται δικαιολογητικά. Μέσα σε όλα αυτά, σκεφτείτε ότι πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, όπου ο κόσμος θέλει βέβαια να κάνει και αυτός να τήρει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και φέτος. Και όλο αυτό με δυσκολία, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να δεχόμαστε με ραντεβού και όχι βέβαια πολλά άτομα μέσα στο γραφείο. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τις φορολογικές δηλώσεις. Βάση νόμου είναι μέχρι 36, αλλά αυτό είναι φύση αδύνατο να συμβεί. Ήδη μόλις χτες άνοιξε το έντυπο των νομικών προσώπων, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 6.400.000 φορολογικές δηλώσεις, από τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 200.000 και αυτοί είναι οι οποίοι την υποβάλλουν μόνοι τους. Άρα τα υπόλοιπα 6.200.000 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν, πρέπει να υποβληθούν μέσω λογιστικών γραφείων. Όλο αυτό καθιστά την δυσκολία για την ημερομηνία που προανέφερα, οπότε πρέπει λογικά όχι να ζητάμε την παράταση, αλλά πρέπει το Υπουργείο, η ΑΔΕ, να βγάλει ένα χρονοδιάγραμμα και ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ώστε να είμαστε κι εμείς και έτοιμοι, αλλά και σίγουροι για ό,τι θα κάνουμε. Ως ένα μεγάλο αγκάθι, χαρακτήρισε ο κύριος Μπέκας το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που στέρεψε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες και πριν καλά-καλά οι λογιστές ενημερωθούν για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Ένα μείζον θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι με την δεύτερη φάση της υποβολής της αίτησης της εισπρακτέας προκαταβολής. Όσοι έχουν κάνει την αίτηση μέχρι, πριν από ένα μήνα ακριβώς, μέχρι τις 21 Απριλίου, πλέον τώρα μέχρι τις 15 μπορούν να αιτηθούν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Εκεί μέσα στην εφαρμογή υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει, έχουμε ενημερώσει και εμείς ως Σύλλογος και η Ομοσπονδία μας, τα αρμόδια Υπουργεία. Περιμένουμε να διορθωθούν όλα αυτά, ούτως ώστε να υποβάλουμε και εμείς τις αιτήσεις για τους πελάτες μας. Να σκεφτείτε ότι έχουν γίνει 130.000 αιτήσεις και αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί μόνο οι 10.000. Τρέχει η επιδότηση των τόκων, όπου είναι μέχρι 36. Αυτό βέβαια θα ενημερωθεί ο κάθε επαγγελματίας με την τράπεζά του, φυσικά να δει αν τον συμφέρει όλο αυτό, γιατί είναι για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και βλέπουμε για το Μάιο. Και το μεγάλο αγκάθιτο TPIG 2 COVID-19, το οποίο βγήκε μόλις για 5 μέρες, φανταστείτε, Πρωτομαγιά, Σάββατο Κυριακή, και την Τρίτη το μεσημέρι έκλεισε, υπερκαλύφθηκε το ποσό. Άρα εκεί πέρα όποιοι πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις και είχαν ήδη έτοιμο το πακέτο να δώσουν, τα χαρτιά τους να δώσουν στις τράπεζες, καταλαβαίνετε ότι έκλεισε μόνο και μόνο επειδή υπερκαλύφθηκε το ποσό. Τώρα θα γίνει η εξέταση των στοιχείων, το οποίο θα δούμε αν θα βγει νέα ημερομηνία για νέες δηλώσεις. Για να ήταν έτοιμο το φάκελο πρέπει να γνώριζε ότι θα ανοίξει λογικά.
εκεί μας οδηγεί να σκεφτούμε κι εμείς, γιατί φανταστείτε ότι ως λογιστές την Τρίτη το απόγευμα είχαμε ειδικό σεμινάριο για το ΤΕΠΗΧ 2, την ώρα, τη διάρκεια του σεμιναρίου έκλεισε η συγκεκριμένη εφαρμογή.